Αν είναι να πέσουμε, να πέσουμε μαχόμενοι, είπε πριν μερικές μέρες ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είχαμε αμφιβολία, δεν αναφερότανε στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Το πιο πιθανό αναφερότανε στους σχολικούς φύλακες που ακριβώς την επόμενη μέρα έστειλε τα ΜΑΤ για να αντιμετωπίσουνε την απλή δικιά τους διαδήλωση που έλεγε το εξής. Η κινητικότητα δεν εφαρμόζεται και προφανώς δεν θα εφαρμοζότανε. Οι σχολικοί φύλακες όπως και πολλοί άλλοι που είναι στη διαδεσιμότητα θα πάρουν το δρόμο της απόλυσης. Χειρότερα όμως, εχθές ζήσαμε στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο ένα όργιο καταστολής. 13χρονα και 16χρονα παιδιά χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ, σύρθηκαν στη Γαδά, 10 από αυτά είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Και πάει πολύ για τον κύριο Δένδια να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραβιάζει τη δημοκρατική νομιμότητα, ότι οι βουλευτές του, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Στρατούλης, δεν δέχονται αυτή τη νομιμότητα και καταγγέλουν ως αυταρχικές ενέργειες που ήταν επιβεβλημένες να γίνουν. Στο πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία ενός πάνοπλου άντρα των ΜΑΤ να έχει κάτω ένα πιτσιρικά με κεφαλοκλείδωμα και να τον πατάει στην πλάτη. Αν αυτό εσείς θεωρείτε δημοκρατία, κύριες και κύριοι της συγκυβέρνησης, λυπούμαστε πάρα πολύ, το δρόμο σας δεν θα τον ακολουθήσουμε. Και νομίζουμε ότι δεν θα τον ακολουθήσει η νέα γενιά, έτσι όπως έδειξε με τις κινητοποιήσεις της όλο το προηγούμενο διάστημα. Και μια που αναφέρομαι στη νέα γενιά. Εχθές, νεαρός βουλευτής, νέος στα χρόνια, της Νέας Δημοκρατίας, είπε, και σωστά είπε, ότι αυτή η γενιά είναι η πρώτη που δεν έχει να παραλάβει κάτι από την προηγούμενη. Γιατί όμως αλήθεια έγινε αυτό? Μήπως γιατί ζούσαμε με δανεικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην ευμάρεια του καταναλωτισμού, όπως μας είπαν οι συνάδελφοι πάλι της συγκυβέρνησης? Μήπως γιατί οι Έλληνες δούλευαν λίγο και απολάβαναν πολλά, όπως λέει η κυρία Μέρκελ? Μήπως επειδή τα φάγαμε όλοι μαζί? Μάλλον όχι, γιατί έχουν μεσολαβήσει ήδη 25 χρόνια νεοφιλελεύθερης λιτότητας, όπου το θαύμα της ΟΝΕ και των Ολυμπιακών Αγώνων, οι γονείς αυτών των παιδιών που διαδήλωναν εχθές, το έχουν πληρώσει πανάκριβα. Και δεν υπάρχει σημείο που να φαίνεται πιο βία η ρήξη της αλληλεγγύης των γενεών από αυτό του ασφαλιστικού, του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Γιατί ο σημερινός προϋπολογισμός λέει ότι θα πρέπει οι κρατικές δαπάνες, η κρατική επιχορήγηση να μειωθεί κατά 1.723.000.000. Και την ίδια στιγμή τα αποθεματικά χρόνων ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που όχι μόνο όταν δούλευαν παρήγαν υπεραξία αλλά ενίσχυαν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, το κίζονταν με μηδενικό επιτόκιο, τροφοδοτούσαν την ανάπτυξη που τώρα έχει γίνει κρίση για τη βιομηχανία, τους τραπεζίτες και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό. Τι έγινε με το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων? Τι έγινε με το κούρεμα του PSI? Και μπορείτε να απαντήσετε, κύριοι της συγκυβέρνησης και κυρίες της συγκυβέρνησης, προς τι η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ήδη κατά 1,1 ποσοστιαίας μονάδας και τώρα την αυτή τη χρονιά που μιλάμε κατά 3,9. Στο χρέος πηγαίνουν αυτά? Όχι βέβαια. Πηγαίνουν στις επιχειρήσεις και θα είναι ετήσια 1 δις ευρώ, όπως ετήσια 2 δις ευρώ θα είναι το αποτέλεσμα της κατάργησης των φόρων υπερτρίτων που τροφοδοτούσε και αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτές είναι οι μνημονιακές δεσμεύσεις.
μαζί με την περιβόητη που την κρύβεται και επιμελώς την κρύβεται από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, ότι από την 1η Γενάρη του 2015 το μόνο που θα εγγυάται ως σύνταξη ο κρατικός προϋπολογισμός θα είναι έως 360 ευρώ, διότι ούτε αυτό το έχετε διευκρινίσει. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος από αυτή τη συζήτηση είναι το εξής. Πώς γίνεται να εξισούται η λέξη έλλειμμα με τη λέξη πλεόνασμα? Και τη βρήκαμε, το βρήκαμε τον τρόπο της εξίσωσης. Είναι οι θυσίες των εργαζόμενων, των ανέργων, των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί στο όνομα των ελλημάτων τους επιβλήθηκαν χρόνια τώρα προϋπολογισμοί και τα τελευταία 5 χρόνια όλα τα μνημόνια, και στο όνομα των πλεονασμάτων τους επιβάλλονται αυτή τη στιγμή νέα μέτρα. Γιατί τι αλλιώς, πώς αλλιώς μπορεί να μεταφραστεί το γεγονός ότι ο κοινωνικός προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα έχει μείωση εσόδων κατά 5,5 δις ευρώ και μείωση δαπανών κατά 3,5 δις ευρώ. Αυτό είναι το πλεόνασμά σας. Και δεν έχει σημασία αν τα στοιχεία, που μπορεί και να μην βγουν ή και να βγουν, σημασία έχει από πού εξασφαλίζετε τα πλεονάσματα και για ποιους τα εξασφαλίζετε. Και τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό και παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, ξέρουμε πολύ καλά τους όρους που βάζει αυτή τη στιγμή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους πλεονασμάτων, για να μπαίνουν χώρες σαν τις δικές μας υπό επιτήρησης αγορές, όπου από την ανάπτυξη, και τέλος πάντων, έλεος με αυτή την υποκρισία για τον κρατισμό. Γιατί πείτε μου σας παρακαλώ, αν η Τράπεζα Πειραιώς θα μπορούσε να έχει 3,2 δις ευρώ αύξηση καθαρών κερδών, αν δεν είχε τη συμπαράσταση του κράτους, το δώρο που της έγινε με την Αγροτική Τράπεζα και τα άλλα δώρα. Και τελειώνοντας, επειδή μας προκαλείτε συνέχεια με το σχέδιο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε εδώ η τάδε ρύθμιση, εκεί είναι η διναρρύθμιση. Συζητάμε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, από διαφορετική αφετηρία, από διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο και από διαφορετικό τελικό στόχο. Για μας δεν τελείωσε η ιστορία. Ο σοσιαλισμός είναι όραμα. Και για μας το πλαίσιο είναι η κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, είναι η διαγραφή του χρέους, είναι η επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, για μείωση των ποσοστών ανεργίας και για ανάπτυξη υπέρ των πολλών αυτών που παράγουν και αυτών που αξίζουν να έχουν μία κυβέρνηση αριστεράς που δέσμευσή της θα πρέπει να είναι τα αιτήματα αυτού του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, η κυρία Γιαννακάκη.